Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Σήμερα επιστρέφω με ένα After Dark Clean With Me βίντεο. Ήθελα καιρό να σας γυρίσω ένα τέτοιο βιντεάκι. Στην ουσία, καθαρίζω το σπίτι αργά το βράδυ, πρέπει να ξεκίνησα γύρω στις 10 παρά. Να γυρνάω αυτό το βιντεάκι, η Ναταλίτσα κοιμήθηκε σχετικά νωρίς από τις 9 και 4 και εγώ έφερα βόλτα το σπίτι που λέμε. Έκανα όμως λίγη παραπάνω καθαριότητα, έτσι ώστε να σηκωθώ την επόμενη μέρα και να τα βρω όλα όμορφα και τακτοποιημένα. Δεν το κάνω κάθε βράδυ, δεν έχω τη δύναμη να σας πω την αλήθεια πολλά βράδια να ασχολούμαι τόσο πολύ με το σπίτι. Πολλές φορές τα κάνω το πρωί, αλλά πραγματικά όσες φορές το κάνω, το επόμενο πρωί είναι όνειρο. Δεν έχω τίποτα απολύτως να κάνω, παρά μόνο να φτιάξω και να απολαύσω το καφεδάκι μου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να σας δείξω όλες τις δουλίτσες που έκανα αργά το βράδυ. Όλα ξεκινάνε από την κουζίνα και το νεροχύτη. Να σας πω την αλήθεια, σε αυτή τη φάση δεν ήταν και τόσο τραγικά τα πράγματα. Έχει τύχει άλλες μέρες να είναι πιο γεμάτος ο νεροχύτης. Καλύτερα μπορώ να πω. Υπήρχαν κάποια βρωμικά πιάτα, υπήρχαν κάποια πιάτα τα οποία έπρεπε να τα στεγνώσω με την πετσέτα και να τα βάλω στις θέσεις τους. Και στην ουσία έτσι τακτοποίησα και καθάρισα πολύ καλά τον νεροχύτη, τις εστίες και όλους τους πάγκους. Γενικά σκοπός μου σε αυτό το βίντεο θα είναι να μιλήσω όσο το δυνατόν λιγότερο, πέρα από κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες που θέλω να σας περάσω μέσα από το βίντεο, για μια καινούργια σκούπα που έχω παραλάβει, μια σκούπα stick που είναι και σκούπα και σουγκαρίστρα, και πραγματικά ανυπομονώ να σας την δείξω και να σας πω διάφορα για αυτήν. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μην μιλήσω πολύ, θα επιλέξω όσο το δυνατόν έτσι πιο όμορφα και χαλαρωτικά τραγουδάκια, για να το κάνω όσο το δυνατόν πιο relaxing το συγκεκριμένο cleaning video. Thank you.
Επίσης, ήθελα να σας πω ότι πολύ σύντομα θα έρθει και άλλο βίντεο καθαριότητας. Έχω να σας δείξω πολλά νέα προϊόντα από Queen Market και από Astonis, οπότε stay tuned γι' αυτό. Πραγματικά πιστεύω θα σας αρέσουν πάρα πολύ τα νέα προϊόντα. Και όπως βλέπετε εδώ, συνεχίζω την καθαριότητα της κουζίνας, καθάρισα τις εστίες, πάγκους, μαζεύω ό,τι έχω κλείνει, κατσαρόλες, πιάτα, πραγματάκια, έτσι ώστε να είναι τακτοποιημένος και καθαρός ο νεροχύτης και να προχωρήσω επιτέλους και να πάω και προς το σαλόνι, να τακτοποιήσω και το σαλόνι. Συνήθως αυτό το βήμα το κάνω πριν βάλω το απολυματικό από Astonis, αλλά τελευταία στιγμή αποφάσισα να λάμψω λίγο περισσότερο τον νεροχύτη. Στην αρχή έλεγα να τον αφήσω έτσι, αλλά δεν μου φάνηκε πολύ λευκός, οπότε έβαλα λίγη χλωρίνη για να γίνει πάλι υπερλευκός. Και αφού καθάρισα την κουζίνα μου και τελείωσα με όλο αυτό το θέμα, το κεφάλαιο νεροχύτης, άναψα ένα από τα καινούργια μου κεράκια από Ekati Candles, τα οποία σας τα έχω δείξει πάρα πολλές φορές και ξέρετε πόσο πολύ τα αγαπώ. Το συγκεκριμένο είναι ότι πρέπει έτσι για δωράκι τώρα, για το Άγιο Βαλεντίνου, για ρομαντικό τέλος πάντων δωράκι. Μυρίζει πούδρα και σανδαλόξυλο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μικρό και πολύ γλυκό, πραγματικά μια πολύ όμορφη πινελιά στο χώρο και έχω ίδιο και σε κόκκινο. Θα σας το δείξω αργότερα, το άναψα στο σαλόνι. Να ξέρετε ότι για αγορές από Ekati, θα σας βάλω τα στοιχεία της κάτω στο κουτί περιγραφής, αν πείτε το όνομά μου για αγορές μέσω Instagram, θα έχετε 10% έκπτωση. Και τώρα με βλέπετε να κατευθύνομαι στο σαλόνι. Και όπως βλέπετε, τα παιχνίδια της Ναταλίας είναι παντού. Κυρίως βέβαια πάνω στο τραπεζάκι, γιατί παίζαμε προηγουμένως σούπερ μάρκετ. Όπως βλέπετε, έχουμε το καροτσάκι, το ταμείο, όλα. Η Ναταλίτσα νίσταζε και δεν την πίεσα να τα μαζέψει τα παιχνίδια. Δεν πειράζει, λέω, εντάξει, είχα σκοπό να γυρίσω και το βίντεο, λέω, δεν πειράζει, θα τα μαζέψω εγώ, αλλά γενικά με βοηθάει. Τα μαζεύει και μόνη της πάρα πολλές φορές, ολομόναχη.
και αφού τακτοποίησα λίγο τα μαξιλάρια και τα ριχτάρια στους καναπέδες, μετά πήρα το σκουπάκι μου, το οποίο σκουπάκι σας το έχω δείξει σε παλιότερο βίντεο. Βασικά είναι σκούπα, είναι από την εταιρεία Jimmy. Από την ίδια εταιρεία θα σας δείξω και άλλη σκούπα στο σημερινό βίντεο, καινούρια παραλαβή. Αυτό λοιπόν είναι σκούπα και σκουπάκι από την H9 Pro σκούπα που σας την είχα δείξει πιο παλιά. Είμαι φουλ ευχαριστημένη από τη συγκεκριμένη σκούπα, δεν έχω κανένα παράπονο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι σχετικά ακριβή. Το μοντέλο που θα σας δείξω σήμερα είναι πιο οικονομικό. Βέβαια έχει άλλη χρήση, θα σας μιλήσω αργότερα, αλλά όπως και να έχει θεωρώ ότι είναι value for money. Πριν όμως πιάσω τη σκούπα, σκέφτηκα να μαζέψω και τις τάχτες από το τζάκι. Πρέπει να ήταν εκεί για 2 μέρες, η αλήθεια είναι. Δεν είχα βρει χρόνο να τις μαζέψω. Έχω και ειδική σκούπα για το τζάκι, αλλά πραγματικά βαριόμουν πάρα πολύ να τη φέρω. Ήταν στο μπαλκόνι, στην ντουλάπα, και είπα να μαζέψω γρήγορα τις τάχτες με το φτιαράκι και το φαρασάκι και να τις βάλω σε μια σακούλα και κάποια άλλη στιγμή με τη σκούπα να το καθαρίσω έτσι σε βάθος. Ήταν και βράδυ, κορίτσια μου. Εντάξει, συγχωρέστε με λιγάκι. Και τώρα θα σας δείξω την καινούργια σκούπα Stick, η οποία είναι 2-1. Είναι και ηλεκτρική σκούπα και σφουγγαρίστρα. Είναι από την εταιρεία Jimmy. Όπως σας είχα δείξει και την προηγούμενη σκούπα που μου είχαν στείλει, την H9 Pro, αυτή είναι η HW8 Power Wash. Αυτό είναι το μοντέλο. Όπως βλέπετε έχει και το αυτοκολλητάκι του σκύλου, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι για όσους έχουν κατοικίδια θα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Όπως βλέπετε έχει 2 δοχεία νερού. Το πίσω, αυτό που σας δείχνω πρώτα, είναι το δοχείο με το καθαρό νερό, και μπροστά μαζεύεται το βρώμικο νερό και οι βρωμιές που μαζεύεις με τη σκούπα. Γενικά ποιο είναι το κόνσεπτ της συγκεκριμένης σκούπας? Σκουπίζει κυρίως σε πατώματα ή σε χαλιά με χαμηλό πέλος. Εμένα τα χαλιά μου αυτά από το IKEA είναι αρκετά χαμηλά και γενικά η σκούπα πήγαινε πολύ καλά πάνω στα χαλιά. Σε ελάχιστα σημεία δυσκολευόμουν, οπότε σκούπισα κανονικά τα χαλιά μου και μάλιστα η απόδοσή της ήταν πάρα πολύ καλή. Και επειδή έχω και άλλη σκούπα, βασικά έχω δοκιμάσει πολλές σκούπες, έχω άποψη. Έχω να σας πω ότι ρουφούσε πάρα πολύ καλά όχι μόνο στο πλακάκι, αλλά και στα χαλιά, αρκεί να μην έχετε έτσι πολύ σάγκη χαλιά ή κάτι τέτοιο. Η δεύτερη της λειτουργία είναι σφουγγαρίστρα, δηλαδή ψεκάζεις και καθαρίζεις, και βασικά μπορεί να ρουφήξει υγρά, ό,τι πέσει σε υγρό κάτω στο πάτωμα μπορεί να το ρουφήξει, και υγρά με στερεά μαζί, δηλαδή αν σου πέσουν τα δημητριακά σου με το γάλα μπορείς να τα μαζέψεις όλα μαζί. Εδώ αξίζει να σημειώσω ότι η λειτουργία της σφουγγαρίστρας, δηλαδή το νερό μπορείς να το ψεκάσεις μόνο σε πάτωμα, όχι σε χαλιά. Οπότε δεν μπορείτε να καθαρίσετε, να κάνετε υγρό καθαρισμό στα χαλιά με τη συγκεκριμένη σκούπα. Μόνο ως σφουγγαρίστρα στο πάτωμα. Μέσα στο νερό μπορείτε να βάλετε και κάποιο απολυμαντικό, αρκεί να μην κάνει πολύ αφρό. Μάλιστα υπάρχει μια συσκευασία καθαριστικού μέσα στο κουτί της σκούπας, αλλά εγώ, να σας πω την αλήθεια, θα προτιμούσα να βάλω λίγο απολυμαντικό αστόνης και να καθαρίσω τέλεια, υπέροχα το πάτωμά μου και να μυρίζει και πάρα πολύ ωραία.
ξέρετε ότι όποιες κοπέλες παραγγείλετε τη συγκεκριμένη σκούπα, αν είστε σε αναζήτηση και αν είναι κάτι το οποίο ψάχνετε και χρειάζεστε για την καθημερινότητά σας, θα σας έχω κουπόνι για 50 ευρώ έκπτωση. Δηλαδή με το κουπόνι που θα σας βάλω μπορείτε να τα πάρετε είτε από το official site της Genie είτε από ένα άλλο site, θα σας έχω όλες τις λεπτομέρειες κάτω στο κουτί περιγραφής. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί κωδικοί για να έχετε έκπτωση 50 ευρώ στην αγορά σας. Ξέρω πολύ καλά ότι η Genie στέλνει από αποθήκες της στην Ευρώπη, οπότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τελωνείο. Εμένα δύο σκούπες που μου ήρθαν δεν περάσαν από τελωνείο, οπότε μην φοβάστε για το συγκεκριμένο, δεν θα έχετε θέμα κανένα με το τελωνείο. Και εδώ σας δείχνω λιγάκι και τη λειτουργία της φουγκαρίστρας. Στη λαβή της σκούπας υπάρχει ένα κουμπί από κάτω, το οποίο το πατάς και η σκούπα ψεκάζει νερό και έτσι καθαρίζει πάρα πολύ καλά, πραγματικά. Αν έχεις βάλει και λίγο έτσι απολυματικό, όπως σας είπα, ακόμη καλύτερα. Έκανα και ένα μικρό πείραμα, έριξα λίγη κοκακόλα στο πάτωμα. Όταν το έκανα, λέω, βρε Μαργελένα, τι κάνεις τώρα, ταράχτηκα λίγο να σας πω την αλήθεια που ρίχνω την κοκακόλα στο πλακάκι. Καλά, δεν έγινε και κάτι, αλλά όπως και να έχει. Βέβαια με δικαίωσε η σκούπα, τα μάζεψε όλα και τα καθάρισε και ήταν σαν να μην έγινε ποτέ αυτό το μικρό εγκληματάκι. Η συγκεκριμένη σκούπα έχει ακόμα ένα θετικό, έχει μια λειτουργία όταν τη βάλεις στη βάση της για να φορτίσει που μπορεί να καθαριστεί. Έχει μια cleaning διαδικασία, για 3 λεπτά γίνεται σαν καινούριο το πανάκι, η ροδέλα τέλος πάντων που έχει μέσα στη σκούπα. Πραγματικά σου λύνει τα χέρια όλο αυτό, να μην έχεις και να καθαρίσεις τη σκούπα μετά. Το μόνο που έχεις να καθαρίσεις είναι το δοχείο με το βρώμικο νερό, το οποίο το καθαρίζεις μετά από κάθε χρήση. Όπως βλέπετε, τις έχω δίπλα-δίπλα τις σκούπες. Και για να σας προλάβω, δεν ξέρω αν θα τις κρατήσω και τις δύο. Το πιο πιθανό είναι τη μία να την πάω στο εξοχικό. Πραγματικά δεν μπορώ να διαλέξω βέβαια, γιατί μ' αρέσει και η καινούρια, αλλά απ' την άλλη έχω συνηθίσει και την παλιά που έχει πολλές χρήσεις. Και τώρα, αφού τελείωσα τις δουλειές και δεν μπορώ να πω, πέρασε αρκετά η ώρα, πρέπει να πήγε 11.30 κάπου εκεί, άρχισα να ανάβω τα κεράκια μου, τα καινούργια κεράκια από Εκάτη. Αυτό με τις καρδούλες πραγματικά με έχει ξετρελάνει, ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ κάθε τι ρομαντικό. Αυτό μυρίζει βανίλα και μάσκ και το μικρό κόκκινο κεράκι που άναψα προηγουμένως. Οπότε έτσι έκανα μια όμορφη ατμόσφαιρα. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ μετά την καθαριότητα και την τακτοποίηση να ανάβω τα κεράκια μου. Οπότε δείτε και το τελικό αποτέλεσμα ενός τακτοποιημένου σπιτιού όταν όλοι κοιμούνται. Moon, I'm there soon. I'm leaving quite early tomorrow morning. Undercover, baby, is what you ask of me. Soon I'll be disguised, shooting star. A safety net. Give me a ride. I'm going far beyond where the sun sets. Dear, I'm no longer scared. Glow brings me comfort. I
I'm filled with life. Tiptoe dance with me through the shadow play. Moon, I'm on my way. Shooting star, I'm without a safety net. Η επιβράβευσή μου λοιπόν μετά από όλες αυτές τις δουλειές θα είναι ένα ζεστό ρόφημα, ένα αγαπημένο γιουγκιτί. Διάλεξα το bedtime γιατί είναι ό,τι καλύτερο πριν τον ύπνο. Σας έχω πει πόσο πολύ αγαπώ τα γιουγκιτί και να χουχουλιάσω λίγο στον καναπέ, να απολαύσω έτσι και το τακτοποιημένο σπίτι που δεν το βλέπεις και συχνά, ειδικά όταν έχεις μικρά παιδάκια, και να δω έτσι μια αγαπημένη σειρά. Έχω μιλήσει για το Sweet Magnolias, πολλές το έχετε δει αφού σας το είπα και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σας άρεσε πάρα πολύ όπως και εμένα η πρώτη σεζόν. Επιτέλους βγήκε η δεύτερη σεζόν και δεν είχα ξεκινήσει ακόμη να βλέπω το επεισόδιο, οπότε έβαλα το πρώτο επεισόδιο να το δω και θυμήθηκα πόσο πολύ μου αρέσει αυτή η σειρά. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε και να σας κράτησε καλή παρεούλα. Αν ναι, μην ξεχάσετε να κάνετε like γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς που ανεβάζουμε περιεχόμενο στο YouTube. Όλα τα link θα τα βρείτε κάτω στο κουτί περιγραφής και για τη σκούπα και για τα κεράκια από Ekati Candles, και εμείς θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!